έναρξη της τελετής απονομής του τίτλου του επίτιμου καθηγητή του Τμήματος Ιατρικής του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, τον κύριο Ιωάννη Λάμπρη, καθηγητή Ιατρικής του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια. Παρακαλώ τον πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητή κύριο Φώτη Ομάρη, για την προσφόληση. Κύριε πρίτανη. Κύριε Κοσμέτορα, κύριε Πρόεδρε, κυρία μέλος του Συμβουλίου Διοίκησης του Πανεπιστημίου μας, αγαπητά μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, Τμήματος Ιατρικής ιδιαιτέρως, κύριε Πρόεδρε Μπρίτανη, κύριε Διοικητά, συγχωρέστε με αν κάποιον ξεχνώ. Είναι ιδιαίτερη η μέρα σήμερα, τόσο για το Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης, όσο και για μένα προσωπικά. Να προσφωνώ στην εκδήλωση αυτή ένα από τα πλέον σημαίνοντα στελέχη της ακαδημαϊκής κοινότητας του πλανήτη, θα έλεγα, του καθηγητή Ιωάννη Λάμπρη. Δεν θέλω να σταθώ στο επιστημονικό του έργο. Νομίζω ότι οι αγαπητοί συνάδελφοι, των οποίων πρωτοβουλία είναι η συγκεκριμένη διαδικασία απονομής του τίτλου, θα το κάνουν με ιδιαίτερο έργο, με ιδιαίτερο τρόπο και με πολύ μεγαλύτερη πληρότητα. Μιας και το έργο του καθηγητή Λάμπρη είναι τεράστιο. Θα ήθελα να επισημάνω ότι για μας ως Δημοκρατίο Πανεπιστήμιο Θράκης είναι σημαντικά στρατηγική σημασία αυτή η επιτιμοποίηση. Γιατί είναι ιδιαίτερης αξίας οι συνεργασίες οι οποίες έχουν αναπτυχθεί μεταξύ των στελεχών της ακαδημαϊκής κοινότητας του Τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου μας με την ομάδα του Ιωάννη Λάμπρη. Ο καθηγητής Ιωάννης Λαμπρής έχει αναπτύξει μακροχρόνιους δεσμούς φιλίας και συνεργασίας με το Πανεπιστήμιο μας. Έχει συμμετάσχει και έχει στηρίξει καινοτόμες ερευνητικές προσπάθειες. Συμβάλλει στη μεταφορά της τεχνογνωσίας και στη διεθνή αναγνώριση του Πανεπιστημίου μας. Είναι γνωστή η καταξιωμένη συνεργασία με τις ερευνητικές ομάδες των καθηγητών του Τμήματος Ιατρικής, του καθηγητή Κωνσταντίνου Ρήτη και του καθηγητή Παναγιώτη Σκέντρου. Επίσης, είμαι σε θέση να γνωρίζω ότι οι απόφοιτοι του Πανεπιστημίου μας έχουν εκπαιδεύσει με τα διδακτορική έρευνα υψηλού επίπεδου στο τμήμα του. Άρα η στήριξή του είναι συνεχής. Στελεχώντας τη συνέχεια, μετά από αυτή την σημαντική πορεία, σημαντικά ερευνητικά κέντρα αριστείας σε ολόκληρο τον κόσμο. Σήμερα τιμούμε έναν επιστήμονα που αισθανόμαστε ότι χρόνια ανήκει στην κοινότητά μας, ένα δικό μας άνθρωπο. Ιδιαίτερα όμως, τιμούμε έναν άνθρωπο ο οποίος απέδειξε με την πορεία της ζωής του, με τον κόπο τον οποίο κατέβαλε, ότι μπορούν να επιτευχθούν και στόχοι τους οποίους δεν έχουμε φανταστεί. Σε αντικείμενα που πριν από κάποια χρόνια δεν είχαν αναγνωριστεί ή ανακαλυφθεί καλύτερα. Με το έργο σας δουλέψατε βελτιώντας το ανοσιοποιητικό σύστημα, μπολιάζοντας την προσπάθεια του ανθρώπου να λύσει θέματα. Σε εσάς, εμείς προσδοκούμε με τη δική σας σκέψη, με τη δική σας προσέγγιση, κάτι αντίστοιχο να γίνει και με εμάς. Ακόμα πιο έντονο. Περισσότερο πετυχημένο από ό,τι έχετε κάνει μέχρι τώρα με τη συνεργασία σας. Νομίζω ότι θα είναι η χαρά όλων μεγάλη με την επίτευξη αυτών των στόχων. Κύριε καθηγητά, ευχαριστούμε πολύ που είστε μαζί μας σήμερα και πραγματικά έτοιμη για το Πανεπιστήμιο μας, που σήμερα ενσωματώνει στις τάξεις του τον κορυφαίο επιστήμονα Ιωάννη Λάμπρη.
αξιότιμες κυρίες και αξιότιμοι κύριοι συνάδελφοι, είναι πολύ μεγάλη τιμή φυσικά για τη σχολή μας, τη Σχολή Επιστημών Υγείας και για τα δύο τμήματα, και για το τμήμα Ιατρικής και για το τμήμα Οριακής Βιολογίας και Γενετικής. Το γεγονός ότι μετά από πρωτοβουλία του καθηγητή κυρίου Ρήτη, διευθυντή της πρώτης παθολογικής κλινικής, και του καθηγητή κυρίου Σκέμπρου, μας κάνει την τιμή να γίνει μέρος της ακαδημαϊκής μας κοινότητας ο καθηγητής κύριος Λάμπρης, ο οποίος προφανώς είναι το πρότυπό μας ακριβώς. Σας ευχαριστούμε θερμότατα, κύριε καθηγητά, που μας κάνει την τιμή αυτή. Προσφώνηση από τον καθηγητή κύριο Κωνσταντίνο Ρήτη. Από το 2007 έως το 2020
η επιστήμη εμπλουτιζόταν με νέα ευρήματα. Ο Γιάννης αναδείκνυε με μεγαλύτερη ευρήματα το ρόλο και του στόχου του συμπληρώματος και συγχρόνως τελειποιούσε πεπτίδια και φάρμακα αναστολής της πρωτεΐνης C3 του συμπληρώματος. Η φαρμακολογική μελέτη των φαρμάκων του, η ίδρυση της φαρμακευτικής εταιρείας Αμίντας, η θεραπευτική στόχευση του συμπληρώματος και οι πρώτες θεραπευτικές εφαρμογές του νοτιδίου του είναι η φυσική συνέχεια της πορείας του. Συγχρόνως, σε επιστημονική συνεργασία και με τη δική μας ομάδα, όλο και περισσότερο γνωρίζαμε μηχανισμούς της ανοσοτρόμησης. Η αλληλεπίδραση μεταξύ της παγκόσμιας κοινότητας και της ομάδας μας στο πεδίο αυτό γινόταν όλο και εμφανέστερη, με τον Γιάννη σε πρωταγωνιστικό ρόλο. Φτάνουμε αισίως στο 2020. Μετά την πρώτη αθλητιστική ομοβροντία που δεχτήκαμε από την COVID-19, ξεχωρίζουμε αμέσως το ρόλο του συμπληρώματος και του υδροφύλου. Δημοσιεύουμε το Γιάννη τα πρώτα παγκόσμια πειραματικά δεδομένα που περιέγραφαν τον οδικό χάρτη των μεσολαβητών της ανοσοδρόμησης στην COVID-19, δεδομένα τα οποία μέχρι και το τέλος της πανδημίας αποτελούν οδηγό πολλών θεραπευτικών επιλογών της νόσου. Έτσι, στην κρίσιμη αυτή περίοδο, η προσωπικότητά του, οι γνώσεις και η όλη προηγούμενη ερευνητική δουλειά της ομάδας μας έκαναν ετοιμοπόλεμους και πολύ πιο αποτελεσματικούς στις αποφάσεις μας. Ο συντονισμός από την κλινική μας, της κλινικής δοκιμής του AB101 στην COVID-19, δηλαδή του πεπτιδίου που παρασκευάζει ο Γιάννης μέσω της αμύντας, αποτελούν υψίστη προσφορά του προς τον άνθρωπο και τιμή η εμπιστοσύνη του προς το πανεπιστήμιό μας και το νοσοκομείο μας. Τα αποτελέσματα αυτής της κλινικής δοκιμής του φαρμάκου ανοστολέα του C3 του συμπληρώματος στην COVID-19 μας έκαναν αφενός μέσω φώτερος στην κατανόηση και αντιμετώπιση των πολύπλοκων ανοσιακών φλεγμονών, αφετέρωτε το δοκιμασμένο ασφαλές φάρμακό του ενισχύει σημαντικά τη φαρμακευτική παρέτα της ανοσολογίας. Περισσότερα βιογραφικά στοιχεία θα ακουστούν αμέσως μετά από τον έπινο που θα δώσει ο κύριος Σιχάνδρος. Αλλά πιστεύω ότι ύστερα από αυτή τη δική μου μικρή μαρτυρία για την προσωπικότητα και προσφορά του καθηγητή Γιάννη Λάμπρη, πραγματικά αναρωτιέμαι αν υπάρχουν λέξεις για να τον ευχαριστήσω. Ήμουν τυχερός, πολύ τυχερός που τον συνάντησα και συναναστάθηκα μαζί του. Είμαι ευτυχής για τη φιλία. Αξιότιμε κύριε Πρίτανη, αξιότιμο μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου του Πανεπιστημίου μας, αξιότιμε κοσμήτορα της Σχολής Επιστημών Υγείας του Πανεπιστημίου μας, αξιότιμε πρόεδρο του Ιατρικού Τμήματος, αξιότιμε πρόεδρο του Τμήματος Μοριακής Βιολογίας και Γενετικής, αξιότιμε κύριε διοικητά του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, αγαπητοί συνάδελφοι, αγαπητοί φοιτητές, κυρίες και κύριοι. Αποτελεί μεγάλη τιμή για εμένα σήμερα να σχεδιαγραφήσω ενώπιον σας το σπουδαίο έργο του καθηγητή Ιωάννη Λάμπρη. Μελετώντας την επιστήμη της ανοσολογίας από τα πρώτα μου επιστημονικά βήματα, είχα την ευκαιρία να διδαχθώ από τις δημοσιεύσεις του και να θαυμάσω τα επιτεύγματά του. Είμαι περήφανος που ως ακαδημαϊκός δάσκαλος και ερευνητής σήμερα έχω το προνόμιο να συνεργάζομαι μαζί του. Η προσωπική διαδρομή του καθηγητή Λάμπρη από την παιδική του ηλικία στα βουνά της Υπήρου μέχρι την κορυφή της ακαδημαϊκής καταξίωσης στην Αμερική συνιστά μια πορεία επικεντρωμένη σε υψηλά ιδανικά και ένα διαρκή σεμνό αγώνα χωρίς συμβιβασμούς με οδηγό την αγάπη για την επιστήμη και την αταλάντευτη προσήλωσή του στην έρευνα και την υλοποίηση υψηλών στόχων. Η αστήρευτη δίψα για μάθηση τον οδήγησε
από βοηθό στο κρεπολείο του πατέρα του στη Ροδαβιή της Άρτας, στο γυμνάσιο Κογωνιανής ως οικότροφο και από εκεί στο Πανεπιστήμιο Πάτρας, το οποίο υπήρξε αριστούχος απόφοιτος και κάτοχος διδακτορικού διπλώματος στο τμήμα βιολογίας. Η οξύνια, η ευρυμάθεια και η επιστημονική του ζέση αντικατοπτρίζονται στην εντυπωσιακά γρήγορη ακαδημαϊκή του εξέλιξη με την εκλογή του σε θέση επίκουρου καθηγητή στο Πανεπιστήμιο της Βόρειας Καρολίνας σε ηλικία μόλις 26 χρόνων. Η ακαδημαϊκή του σταδιοδρομία είναι ομολογουμένως εντυπωσιακή. Ενδιάμεση σταθμή της στο Πανεπιστήμιο του Μέις, το Ερευνητικό Ινστιτούτο Σκρίπ στην Καλιφόρνια, το περίφημο Ινστιτούτο Ανοσολογίας της Βασιλείας, όπου για πολλά χρόνια διατέλεσε διευθυντής του Εργαστηρίου Πρωτεϊνικής Χημίας και στη συνέχεια το ιστορικό και διεθνώς καταξιωμένο Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνια στις Ηνωμένες Πολιτείες. Από το 2007 κατέχει τη διακεκριμένη επιχορηγούμενη έδρα Dr. Alfred Sally Weaver στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου της Πενσιλβάνια με αντικείμενο την διεπιστημονική ιατρική έρευνα. Αξίζει να σημειωθεί ότι εν λόγω ιατρική σχολή αποτελεί το ιστορικότερο ακαδημαϊκό ίδρυμα ιατρικής εκπαίδευσης των ΗΠΑ, ενώ συγκαταλέγεται σταθερά τα τελευταία χρόνια στις 5 πρώτες σε κατάταξη ιατρικές σχολές στις ΗΠΑ. Η έρευνα του καθηγητή Λάβρη τα τελευταία 40 χρόνια εστιάζεται στη μελέτη μιας ομάδας πρωτεϊνών της φυσικής ανοσίας και της άμυνας του οργανισμού του συστήματος του συμπληρώματος. Οι μελέτες του αρχικά έριξαν φως σε πολλές πτυχές της σύνθετης λειτουργίας αυτού του συστήματος, ενώ ο ίδιος υπήρξε από τους πρωτοπόρους στην απομόνωση, το δομικό και λειτουργικό χαρακτηρισμό των περισσότερων από τα μόρια του συμπληρώματος. Αξίζει να τονιστεί ότι χάρη στην ερευνητική του ομάδα, ένα μεγάλο μέρος της γνώσης που υπήρχε στα πανεπιστημιακά συγγράμματα ανοσολογίας για το σύστημα του συμπληρώματος έχει δραστικά αναθεωρηθεί τα τελευταία χρόνια. Πιο συγκεκριμένα, η ερευνητική του ομάδα συνέβαλε καταλυτικά στην ανακάλυψη νέων λειτουργιών του συμπληρώματος, όπως του ρόλου του στην αναγέννηση ιστών, στον καρκίνο, στη θρόμβωση, στη μετανάστευση αιμοποιητικών κυττάρων από το μυελό των οστών, στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος και στη ρύθμιση βασικών βιολογικών οδών που συμβάλλουν στην ανάπτυξη του νευρίου. Αλλά ως ετοβάθη παράλληλο βιολόγος, ο καθηγητής Λάβρης δεν αρκέστηκε στη μελέτη του συμπληρώματος αποκλειστικά και μόνο στον άνθρωπο. Απομόνωσε και χαρακτήρισε πληθώρα πρωτεϊνών σε πολλά διαφορετικά είδη οργανισμών πρωτεϊνών του συμπληρώματος, με απότερο στόχο τη βαθύτερη κατανόηση της εξέλιξης και ορίμανση των μηχανισμών της φυσικής ανοσίας και των ανοσολογικού συστήματος γενικότερα. Είναι προφανές ότι ο Ιωάννης Λάβρης θεωρείται από τους κορυφαίους επιστήμονες διεθνώς στο πεδίο της ανοσολογίας. Έχει συγγράψει πάνω από 500 δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά υψηλού κύρους, δεκάδες κεφάλαια βιβλίων, ενώ έχει κατοχυρώσει τα αποτελέσματα της έρευνάς του με περισσότερα από 30 διπλώματα ερευνητικής σε καινοτόμα φαρμακευτικά μόρια, διαγνωστικά αλλά και θεραπευτικά πρωτόκολλα σχετικά με το συμπλήρωμα. Η διεθνής αναγνώριση του επιστημονικού του έργου αποτυπώνεται μετρικά με δίκτυα απήχηση του δημοσιευμένου έργου, το γνωστό AIDS Index, πάνω από 130 και με περίπου 70.000 αναφορές του δημοσιευμένου του έργου στη διεθνή βιβλιογραφία. Πρόσφατα περιελήφθηκε στην εξόχως τιμητική λίστα των διακεκριμένων επιστημόνων με τις περισσότερες παραθέσεις στο επιστημονικό του έργο από τη Web of Science. Πέρα όμως από τη συγγραφική του δραστηριότητα, ήταν υπεύθυνος για την οργάνωση πλήθους διεθνών ανοσολογικών και βιοιατρικών συνεδρίων, συμμετέχει σε συντακτικές εκτροπές κορυφαίων περιοδικών ανοσολογίας και βιοιατρικής έρευνας, ενδεικτικά αναφέρω το Trends of Immunology και το Journal of Immunology, ενώ ήταν ο πρώτος εκλεγμένος πρόεδρος της Παγκόσμιας Εταιρείας Μελέτης του Συμπληρώματος. Του έχει απονεμηθεί ο τίτλος του επίτιμου διδάκτορα στα Πανεπιστήμια της Ψάλα και του Κάλμαρ στη Σουηδία. Το σημαντικό ερευνητικό έργο του καθηγητή Λάβρη έχει επιχορηγηθεί με περισσότερα από 50 εκατομμύρια δολάρια τα τελευταία 30 χρόνια από το προγράμματα του Εθνικού Συστήματος Υγείας της Αμερικής και άλλους φορείς. Ωστόσο, ο ίδιος τονίζει ότι
τη σειρά τους ασθενείς μια νέα και αποτελεσματική θεραπεία, ένα φάρμακο που θα μπορεί να βελτιώσει αισθητά την ποιότητα ζωής ασθενών που δεν έχουν πρόσβαση σε αποτελεσματικές θεραπείες μέχρι σήμερα. Τηρώντας λοιπόν αυτή ακριβώς την υπόσχεση και όντας σταθερά προσιλωμένος στον υψηλό στόχο της βελτίωσης ανθρώπινης υγείας, ο καθηγητής Λάμπης έχει αφιερωθεί ψυχήτη και σώματι στην αναζήτηση και κλινική ανάπτυξη νέων στοχευμένων θεραπείων για νοσήματα που σχετίζονται με διαταραχές του συμπληρώματος. Απότερος στόχος της έρευνάς του είναι η ανακάλυψη νέων φαρμάκων που θα μπορούν να περιορίσουν την επιζήμια, παρατεταμένη ή ανεξέλεγκτη δράση του συμπληρώματος σε μία σειρά οξέων ή χρόνιων ανοσολογικών και φλεγμονωδών παθήσεων που αντιμετωπίζουμε στην καθημέρα για την πράξη. Αναντήρητα, ο καθηγητής Γιάννης Λάμπης ανήκει στους πρωτοπόρους του πεδίου. Η συστηματική, διεπιστημονική και τονίζω το διεπιστημονική του έρευνα έχει οδηγήσει μέχρι τώρα στην ανακάλυψη μιας σειράς μικρών κυκλικών πεπτιδίων, γνωστών ως ομστατίνες, που δρούν ως πολύ ισχυρή και εκλεκτική αναστολή της κομβικής πρωτεΐνης του συμπληρώματος C3, αλλά και στο χαρακτηρισμό φαρμακευτικών μορίων που στοχεύουν αποτελεσματικά άλλες πρωτεΐνες του συμπληρώματος. Η πρωτότυπη έρευνα του καθηγητή Λάμπρη και των συνεργατών του, ήδη από τα μέσα της δεκαετίας του 80, αποτέλεσε τη βάση για την ανάπτυξη και μετέπειτα κλινική έγκριση των μοναδικών μέχρι σήμερα φαρμάκων που στοχεύουν το συμπλήρωμα. Οι αναστολές αυτοί αποτελούν σήμερα τη μόνη διαθέσιμη αγωγή για τους ασθενείς με τη σπάνια μολυκτική νόσο, παροξυσμική νυχτερινή αιμοσφαιρινουρία. Εκτός όμως από τις σπάνιες παθήσεις, οι αναστολές του συμπληρώματος χρησιμοποιούνται πλέον ως νέες θεραπείες για κοινές παθήσεις που αφορούν μεγάλο μέρος του πληθυσμού, όπως είναι η ηλικιακή εκφύλιση της οχράς κοιλίδας και σύντομα η σοβαρή περιοδοντίτιδα. Ο καθηγητής Λάμπης διατηρεί πάντοτε άσβεση στην επιθυμία να συμβάλλει στην πρόοδο της πατρίδας μας, ιδιαίτερα στα δύσκολα χρόνια της πρόσφατης οικονομικής κρίσης και σταδιακής ανάκαμψης, και πάντοτε συνεισέφερε με προθυμία τις προτάσεις του για την ανασυγκρότηση του παραγωγικού της ιστού με την ανάδειξη καινοτόμων κατευθύνσεων αξιοποίηση ερευνητικών αποτελεσμάτων. Θέλοντας έτσι να στηρίξει έμπρακτα την πατρίδα του και αξιοποιώντας την πολύχρονη ακαδημαϊκή και ερευνητική εμπειρία του, το 2013 εισήλθε δυναμικά στο πεδίο της κλινικής ανάπτυξης φαρμάκων, ιδρύοντας την ελληνική εταιρεία Αμίντας Φαρμακευτικά. Με την πρωτοβουλία αυτή, συνέβαλε στη μεταφορά μοναδικής τεχνογνωσίας από το Πανεπιστήμιο της Πενσιλβάνιας στην Ελλάδα, αλλά και στην προώθηση της υγιούς και καινοτόμου επιχειρηματικότητας στον χώρο του ελληνικού φαρμάκου. Η στρατηγική σύμπραξη μιας νεοφυούς ελληνικής εταιρείας με ένα πανεπιστήμιο των Ηνωμένων Πολιτειών αποτελεί μια σημαντική πρωτοφορία χωρίς προηγούμενο για τα ελληνικά δεδομένα. Στο σημείο αυτό, σημαντική είναι η συνεργασία με την ερευνητική μας ομάδα στην πρώτη Πανεπιστημιακή Παθολογική Κλινική του Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης και στο Εργαστήριο Μοριακής Αιματολογίας της κλινικής μας. Συνεργατικά project μεταφραστικής έρευνας αναδεικνύουν τον ρόλο του συμπληρώματος στην πλεγμονή και στην τρόμβωση. Καινοτόμες θεραπείες προτείνονται και δοκιμάζονται σε κλινικές μελέτες για πρώτη φορά στη χώρα μας, στο Πανεπιστήμιό μας, εδώ στην Αλεξανδρούπολη. Η πολυσχηδής προσφορά, ωστόσο, του καθηγητή Λάμπρη δεν περιορίζεται στις σημαντικές επιστημονικές ανακαλύψεις και στο σχεδιασμό νέων φαρμάκων, αφού γράζει την ανάγκη της χώρας μας για εξωστρέφεια στον χώρο των επιστημών και συμβάλλει έτσι στη διεθνή προβολή της μέσα από ένα ακόμα σημαντικό εγχείρημά του. Το 1999, με τη στήριξη μιας διεθνούς επιτροπής διακεκριμένων ακαδημαϊκών και ερευνητών από το χώρο των βιοιατρικών και ανθρωπιστικών επιστημών, ιδρύει το μη κερδοσκοπικό εκπαιδευτικό οργανισμό Συνέδρια του Αιγαίου, Aegean Conferences. Υπό την αιγίδα του Συνεδρίου του Αιγαίου, οργανώνουν τα τελευταία 24 χρόνια στη χώρα μας περισσότερα από 130 διεθνή συνέδρια, τα οποία έχουν προσελκύσει έως τώρα πάνω από 15.000 επιστήμονες διεθνούς κύρους, οι οποίοι σε συνέχεια της υποδειγματικής υποδοχής και φιλοξενίας τους στη χώρα μας αποτελούν βεβαίως τους καλύτερους πρεσβευτές στο εξωτερικό. Παράλληλα,
τα συνέδρια του Αιγαίου έχουν διαθέσει ένα σημαντικό ποσό άνω του 1 εκατομμυρίου δολαρίων για υποτροφίες σε νέους επιστήμονες. Αναγνωρίζοντας δε τη συμβολή του στη διεθνή προβολή της χώρας μας και στη διάδοση του πολιτισμού και των επιστημών, η Ακαδημία Αθηνών έχει βραβεύσει τον εμπνευστή τους, καθηγητή Γιάννη Λάβρη, με έπαινο της τάξης των θετικών επιστημών. Ο καθηγητής Λάβρης ποτέ δεν ξεχνά από που ξεκίνησε, όπως ο ίδιος λέει, στις φλαγές του Τζουμέρκου και στις όχθες του Άρα. Η αγάπη για την ιδιαίτερη πατρίδα του και την Ελλάδα τροφοδοτεί εδώ και πολλά χρόνια το γνήσιο ενδιαφέρον του για την πορεία λιγότερων αναπτυγμένων περιοχών της χώρας μας, όπως η Ήπειρος και η Θράκη, και την πρόθεση νέων ταλαντούχων επιστημόνων από αυτές τις περιοχές. Αγαπητοί συνάδελφοι, κυρίες και κύριοι, από τα παραπάνω διαφαίνεται ότι ο Ιωάννης Λάβρης αποτελεί πρότυπο παράδειγμα για τους νέους επιστήμονες και ερευνητές, αλλά συγχρόνως και πηγή έμπνευσης για τη στρατηγική των ακαδημαϊκών μας ιδρυμάτων, έτσι ώστε πέρα από τις γνώσεις και τους τίτλους, για να δανειστώ μια έκφραση της ανοσολογίας, να αλληλοεπιδρούν ως δραστικά μόρια με την κοινωνία, την επιχειρηματικότητα και τον πολιτισμό. Πιστεύω ότι η διεθνής επιστημονική πορεία του Ιωάννη Λάβρη επιβεβαιώνει με τον καλύτερο τρόπο τη ρίση του Δημόκλητου. Ανδρή σοφό, πάσα γη βατή, ψυχής γαραγαθής πατρίς, οξύμπας κόσμος. Δηλαδή, σε ελεύθερη μετάφραση, ο σοφός άνδρας μπορεί να φτάσει ως την άκρη της γης, διότι η πατρίδα της αγαθής ψυχής είναι όλος ο κόσμος. Ιωάννη Λάβρη, σε τιμούμε και σε ευχαριστούμε. Okay.
επίδοση διασύμων και αναγόρευση από την Πρίτανη του Δημοκρατίου Πανεπιστημίου Θράκης, καθηγητή κ. Φώτιο Μάρη. Thank you.